Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη, ο γνωστός συγγραφέας και γκουρού του Personal Finance, με μια νέα αναρτησή του στο X, προβλέπει ότι στο εγγύη μέλλον θα λάβει χώρα ένα τεραστίων διαστάσεων κραχ. μια πραγματική συντριβή η οποία θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία. Χαρακτήρισε μάλιστα την οικογένεια του Αμερικανού πρόεδρου Τζο Μπάιντεν ως οικογένεια του εγκλήματος και θεωρεί τους δημοκρατικούς υπεύθυνους για το κακό που έρχεται στι ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Όπως σημειώνει ο Ρομπερ Κιγιοσάκη, η Φούσκα Sky, Τα τεχνικά γραφήματα δείχνουν πως η μεγαλύτερη συντριβή στην ιστορία έρχεται. Θα υπάρξει κατάρρευση στις τιμές των ακινήτων, των μετοχών, των ομολόγων, του χρυσού, του ασημιού και του bitcoin. Όπως προέβλεψε, μέχρι το τέλος του 2025 θα ξεκινήσει μια μακρά bull market που θα εκτινάξει τις τιμές του χρυσού, του ασημιού και του bitcoin. Αυτό ο ανώδικο κύκλος είναι κάτι που πολλοί επενδυτέ περιμένουν με ανυπομονησία και η υπομονή του θα ανταμυφθεί. Σύμφωνα με τον Κιγιοσάκη, οι Ηνωμένε Πολιτείε, όντα το μεγαλύτερο κράτος μπαταχτσί στην ιστορία, θα δουν εκ των πραγμάτων την εμπιστοσύνη των άλλων κρατών στο νόμισμά του, το δολάριο, να γκρεμίζεται και η ιστορία πρόκειται να επαναληφθεί. Μετά το κράχ θα ξεκινήσει η μακροπρόθεσμη ανωδική αγορά για χρυσό, ασίμι και bitcoin και οι τιμέ θα ανέβουν και πάλι σε ιστορικά υψηλά. Ο χρυσός θα μπορούσε ενδεχομένως να φτάσει τα 15.000 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι θα μπορούσε να φτάσει τα 110 δολάρια ανά ουγιά και το bitcoin θα μπορούσε εύκολα να φτάσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια.